Εντάξει, μπαίνουμε στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είχαμε μια προετοιμασία με αρκετούς προβληματισμούς σε σχέση με τη συμμετοχή κάποιων παιχτών, κάποιοι στρατιώτες οι οποίοι χάσανε ένα σημαντικό μέρος προετοιμασίας. Στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαπέτρου ήρθε πιο αργά λόγω της συμμετοχής του στο Summer School στο Πανεπιστήμιο του Τέξας. Και φυσικά όλη η ιστορία που έχει γίνει με το Γιάννη Αντετοκούνμπο το τελευταίο καιρό που αναγκαστικά 5 μέρες ήταν στην Αμερική για τον draft. Αυτές τις 10 μέρες τώρα οι οποίες μένουν μέχρι την έναρξη είναι πάρα πολύ σημαντικές ώστε να μπορέσουμε να βρεθούμε όλοι μαζί. Είναι μικρό βέβαια το χρονικό διάστημα, αλλά θεωρώ ότι έχουμε κάποια παιδιά που έχουν τις ικανότητες και τη δεκτικότητα. Ξεκινώντας και τσεκάροντας την ομάδα στα πρώτα μάτς με τη Σλοβενία, κάποια φιλικά παιχνίδια για να μπορέσουμε να είμαστε στο δυνατόν πιο έτοιμοι για την έναρξη του πρωταθλήματος. Έτσι όπως είναι τα πράγματα στην προκειμένη περίπτωση, θεωρώ ότι η πρώτη φάση που παίζουμε με ομάδες πολύ ψηλού επίπεδου όπως είναι η Σερβία, η Λιθουανία, αλλά και μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Γερμανία, είναι πολύ σημαντικό το τι θα κάνουμε σε αυτή τη φάση. Αν καταφέρουμε και είμαστε ιδιαίτερα συγκεντρωμένοι, ανταγωνιστικοί και μπορέσουμε και περάσουμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, από εκεί και πέρα κερδίζοντας χρόνο, νομίζω ότι μπορούμε να σημαδέψουμε ακόμη πιο ψηλά. Στόχος αυτής της εθνικής είναι το μετάλλιο. Είπα προηγουμένως και ακριβώς αυτό εννοούσα, ότι όλα έχουν σχέση με την πρώτη φάση. Οι στόχοι ενός τμήματος της υποδομής, γενικότερα όπως είναι οι παιδες, οι έφηβοι, οι νέοι, οι άνδρες, οι στόχοι είναι δύο και παράλληλοι. Το ένα είναι κάποια παραγωγή παιχτών που κάποια στιγμή κάποιοι από αυτούς θα στελεχώσουν στην Εθνική Ανδρών. Και αν έχουμε και μια καλή φουρνιά όπως είναι η καλή φουρνιά αυτή, βλέπουμε ότι δυνατό μπορούμε να φτάσουμε ψηλότερα, αλλά υπάρχει μια διαδικασία βάσει της κλήρωσης και βάσει των ομάδων που αντιμετωπίζουμε. Και φυσικά επειδή γνωρίζουμε και τα επίπεδα των ομάδων, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή οι Σέρβοι και οι Λιθουανοί στι αντίστοιχε ηλικίε, είτε εφήβων είτε παιδών, ήταν στα μετάλλια. Εν αντιθέσει με την δική μα ομάδα, ήταν 12η και 11η. Συνεπώ, γνωρίζοντα τη διαφορά, αλλά φυσικά δεν υπήρχε ο Γιάννη Αντετοκούνμπο, έτσι, που δίνει μια διαφορετική ενίσχυση στην ομάδα. Αλλά και θεωρώ ότι και τα παιδιά πια μεγαλώνοντα ηλικιακά έχουν αποκτήσει περισσότερε εμπειρίε. Και γι' αυτό ακριβώς λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το κυνήγι του χρόνου σε σχέση με την πρώτη φάση. Εάν εκεί που είναι ο βασικός στόχος να περάσουμε στο δυνατόν με το καλύτερο ρεκόρ, από εκεί και πέρα θεωρώ θα έχουμε αρκετό χρόνο έτσι όπως διασταυρωνόμαστε, μέρα με τη μέρα να γινόμαστε καλύτεροι και εκεί μπορούμε να δούμε με διαφορετικό μάτι κάποια πράγματα.